Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Αυτή η εγκληματική τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα. Μόλις μιλήσαμε μέσα στη Βουλή, συνεχίζουν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ να μιλάνε στην Ολομέλεια. Θα είμαστε παρόντες μέχρι την ονομαστική ψηφοφορία το απόγευμα. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Τα ΜΑΤ πρέπει να αποσυρθούν. Αυτό υποσχέθηκε ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ήδη αυτή τη στιγμή οι επιτελείς παίρνουν αυτή την άποψη του Υπουργού, ο οποίος συμφώνησε μαζί μας ότι πρέπει να μεταφερθούν πιο πάνω στην Ακαδημίας. Είναι απαράδεκτο αυτό το μπλόκο εδώ μπροστά σας που έχει στηθεί. Δεν είστε εγκληματίες, δεν είστε φυγόδικοι, είστε εργάτες που παλεύετε για να ζήσετε εσείς και η οικογένειά σας. Για να μείνετε στον τόπο σας, να αγωνιστείτε, να βγάζετε το μεροκάματο με ασφάλεια, με υγεία, να ζείτε και να μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Η στάση της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Έφαγε μια γερή κατραπακιά από όλα τα λαρκοχώρια στις εκλογές και δεν έχει βάλει ακόμα μυαλό. Θα μου πείτε, τόσο τις έχει απομείνει. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ είναι εργατική τάξη. Εδώ είναι ο ελληνικός λαός και αυτός πρέπει να μιλήσει. Δεν είστε μόνοι σας. Είναι μαζί σας όλη η εργατική τάξη της χώρας. Είναι μαζί σας οι επαγγελματίες των περιοχών που πλήττονται. Είναι μαζί σας οι αγρότες που υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Είναι οι μαθητές, οι φοιτητές, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας που βρίσκονται στο μετερίζι του αγώνα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα τους περάσει. Ακόμα κι αν αυτή η σαθρή πλειοψηφία του εγκλήματος εκεί μέσα ψηφίσει σήμερα αυτή την τροπολογία και δεν την αποσύρει, από αύριο πάλι είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Δεν θα έχει καμιά ισχύ. Θα είναι ένα ακόμα κουρελόχαρτο. Με αυτές τις σκέψεις είμαστε μαζί σας. Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι στο πλευρό σας. Και εκεί θα βρισκόμαστε κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μέχρι να ξανακαπνίσει η τσιμινιέρα στη Λάρκο.